Καλημέρα κυρία Καλημέρα, Γκάγκα. Κυρία Γκάγκα. Πέστε μας ιατρικά, γιατί δεν μπορώ άλλο αυτό το μαγείρεμα. Με έχει εξαντλήσει χωρίς να μαγειρεύω ποτέ. Τι, πώς είστε κυρία Γκάγκα, τι νέα έχουμε? Πρέπει να είστε λίγο καλύτερα. Κοιτάξτε, γενικά στην Ελλάδα οι εισαγωγές είναι λίγο λιγότερες. Δηλαδή έχουμε λίγο λιγότερες ασθενείς που νοσηλεύονται και λιγότερους ασθενείς σε μονάδες. Που είναι θετικό. Έχουμε καθημερινά εισαγωγές. Αλλά όλο το σύστημα είναι λιγότερο πιεσμένο αυτή τη στιγμή από ό,τι ήταν πριν από ένα μήνα. Να ρωτήσω κάτι. Η μείωση των διασωληνωμένων που είναι σημαντική, έστω και αν ακόμα είναι σε υψηλά επίπεδα, είναι πάνω από 700, έχει να κάνει με ανθρώπους που βγαίνουν από την εντατική, με ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους στην εντατική, με ανθρώπους που μπαίνουν στο νοσοκομείο αλλά δεν χρειάζονται εντατική πια? Κοιτάξτε, έχουμε ασθενείς που χρειάζονται εντατική. Δεν είναι το καθημερινό. Δηλαδή, να σας πω ότι εμείς ως κλινική στο δεύτερο κύμα, τώρα σε αυτό το κύμα όλο που είμαστε, την άνοιξη, χρειάστηκε να διασωληνώσουμε δύο φορές. Οι εισαγωγές που έχουμε κάνει πλησιάζουν στις 500. Άρα στα 500 άτομα μόνο δύο διασωληνώθηκαν. Εμείς κλινική, αλλά είναι σημαντικό. Είναι μια κλινική που είναι πνευμονολογική, που χρησιμοποιεί πολύ με επεμβατικό αερισμό, που χρησιμοποιεί high flow, δηλαδή εντάξει, μπορεί να μην είναι το ίδιο παντού. Από εκεί και πέρα υπήρχαν ασθενείς που χρειάζονται περισσότερη πιο εντατική παρακολούθηση, που σε μια κλινική είναι πιο δύσκολο να γίνει γιατί είναι μικρή θάλαμη και δεν υπάρχει κάποιο συνέχεια μέσα. Άρα υπάρχουν ασθενείς που μεταφέρονται στις μονάδες και για παρακολούθηση πιο εντατική χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα διασωλήνωση. Αυτό δεν είναι το σύνηθες βέβαια. Μάλιστα. Η αίσθησή σας ποια είναι, κυρία Γκάγκα? Θα πάμε σε μια βελτίωση αυτής της εικόνας και από πότε? Να σας πω. Και σε ποιες ηλικίες, έτσι? Εμείς αυτό τον καιρό βλέπουμε περισσότερο νέους ανθρώπους. Δηλαδή βλέπουμε μεγάλους ηλικία ανθρώπους που δεν έχουν εμβολιαστεί και βλέπουμε αυτούς που δεν πρόλαβαν να εμβολιαστούν. Δηλαδή βλέπουμε ελάχιστους εμβολιασμένους, που είναι πολύ θετικό. Άρα έχει αποτέλεσμα ο εμβολιασμός, αυτό μας λέτε? Έχει. Δηλαδή οι άνθρωποι που βάλαμε που ήταν πάνω από τα 80 ήταν οι 50 ανεμβολίαστοι και οι 2 εμβολιασμένοι, που είναι μένα φυσιολογικό. Δηλαδή λέμε ότι το εμβόλιο έχει μια 90% αποτελεσματικότητα, είναι λογικό. Αλλά οι περισσότεροι που μπήκαν, η συντριπτική πλειοψηφία τώρα σε αυτό το κύμα, ήταν μη εμβολιασμένοι. Και οι νεότερες ηλικίες? Οι νεότερες ηλικίες δεν έχουν προλάβει να εμβολιαστούν. Γενικώς είναι μη εμβολιασμένοι. Και έχουμε αρκετούς νέους τώρα. Άρα δηλαδή μέσα στην εντατική, κυρία Γκάγκα, μας λέτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κυρίως μη εμβολιασμένοι. Ναι. Τώρα, να ρωτήσουμε και κάτι άλλο, γιατί έχετε και μία γνώση για αυτές τις δοκιμές που γίνονται με το Ισραηλινό φάρμακο, το εισπνεόμενο. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη, θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα. Είναι υποσχόμενο αυτό το φάρμακο? Η πρώτη μελέτη που έχει γίνει, που είναι λίγα σχετικά άτομα, έδειξε ότι πήγε καλά. Αλλά για να πούμε πραγματικά πώς είναι ένα φάρμακο, πρέπει να έχουμε αρκετές μελέτες, αρκετούς ασθενείς, διαφορετικούς πληθυσμούς ασθενών. Για να μπορούμε να πούμε πραγματικά ότι αυτό το φάρμακο είναι καλό φάρμακο, δηλαδή νομίζω ότι πριν να περάσουν άλλοι 2 μήνες τουλάχιστον, δεν θα ξέρουμε να σας πούμε πραγματικά τι γίνεται. Να θυμίσω ότι η μισή ασθενή θα είναι σε πλασίμπο, ή μάλλον ένα αριθμό ασθενών θα είναι. Όχι, δεν θα είναι σε πλασίμπο, συγγνώμη. Θα δοκιμάσουμε 2 διαφορετικές δόσεις. Άρα ουσιαστικά θα πάρουν όλοι οι ασθενείς το φάρμακο και θα δούμε λίγο ποια από τις 2 δόσεις πάει καλύτερα και πόσο καλά πάει γενικά. Α, μάλιστα. Και η κλινική αυτή εφαρμογή, έρευνα, σε πόσους ασθενείς θα... 90 ασθενείς. 90 ασθενείς, στο δικό σας μόνο ή σε όλοι? Στην Ελλάδα, στα 3 κέντρα. Στα 3 κέντρα στην Ελλάδα. Και αυτό είναι με θελοντική προσφορά των ασθενών. Και πρέπει να πούμε ότι, αν το λέμε σωστά, ότι αυτό το φάρμακο είναι κυρίως για τις βαριές περιπτώσεις του COVID, είναι έτσι δεν είναι? Μέτριες περιπτώσεις. Αμέτριες. Δεν είναι για τις βαριές. Είναι για να προλάβει μια βαριά νόση. Να πάει κανείς να νοσήσει βαριά. Τώρα, είναι κάτι ανάλογο, αν μου επιτρέπεις Δημήτρη, με αυτό το οποίο υποτίθεται είχε σώσει και όχι. Υποτίθεται τον είχε σώσει τον Τραμπ. Όχι, ήταν μονοκλονικά. Μονοκλονικά. Πήρε 15 διαφορετικά φάρμακα. Οπότε... Η αλήθεια, δηλαδή, υπάρχει μια πολύ μεγάλη φιλολογία για το τι τον είχε σώσει, αλλά η αλήθεια είναι ότι πήρε ένα κοκτέιλ φαρμάκων. Ναι. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να δούμε τι είναι αυτό που τον έκανε καλά ή όχι, αλλά πήρε, να ξέρουμε τα στοιχεία, πήρε πολλά διαφορετικά φάρμακα. Ναι. Τα μονοκλονικά έχουν προχωρήσει?
Αυτά έχουν κάποια έτσι ουσιαστική. Έχουν επίσης για να προλάβουν, δεν είναι και τη βαριά νόσο. Ναι. Έχουν μελέτες που δείχνουν ότι είναι καλά, δίνονται στην Αμερική. Στην Ευρώπη δεν έχουν πάρει ακόμη άδεια για να κυκλοφορήσουν. Μάλιστα. Μάλιστα. Και να σας πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε φάρμακα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά άμα μπορούμε να το προλάβουμε, δεν είναι πιο λογικό να το προλάβουμε και να μην περάσουμε καθόλου. Προφανώς. Τώρα να ρωτήσουμε κάτι, κυρία Κάκα. Γίνονται πια 100.000 εμβολιασμοί τη μέρα. Ναι. Με βάση αυτό το ρυθμό, η δική σας εκτίμηση για το πότε θα έχουμε στοιχειωδώς αρχίσει να χτίζουμε το τείχος ανοσίας, πότε είναι? Είναι τον τέλη Ιουνίου, τέλη Ιουλίου, Αύγουστο? Τέλη Ιουνίου θα είμαστε ήδη καλά. Τέλη Ιουνίου. Νομίζω θα είμαστε ήδη καλά, γιατί βλέπω ότι έρχονται δόσεις εμβολίων και ότι έχουμε καθημερινά εμβολιασμό και ότι ο περισσότερος κόσμος εμβολιάζεται με ενθουσιασμό. Ναι. Α, με ενθουσιασμό, μάλιστα. Ναι. Οι άνθρωποι που έρχονται εδώ, δηλαδή πραγματικά έρχονται με μεγάλη χαρά. Ναι. Πώς εξηγείτε το ότι η Ελλάδα είναι πολύ κάτω στην σειρά με το υγειονομικό προσωπικό να συνεχίζει σε ένα σημαντικό ποσοστό ακόμη να αρνείται, και ιδιαίτερα νομίζω είναι και μικρότερο το ποσοστό των εμβολιασμένων στο νοσηλευτικό προσωπικό? Πού οφείλεται είναι αυτό, κυρία Γκάγκα? Στο νοσηλευτικό λιγότερο και γενικά στο υπόλοιπο προσωπικό, στο διοικητικό προσωπικό των νοσοκομείων, και όλοι ναι. είμαστε υγειονομικοί. Ναι, σωστά, δίκαιο. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια καλύτερη εκστρατεία ενημέρωση για όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, οι γιατροί την παίρνουμε από τα περιοδικά, μιλάμε μεταξύ μας. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια καλύτερη ενημέρωση όλου του προσωπικού για να μπορέσουμε να είμαστε καλυμμένοι, γιατί πραγματικά έχει μεγάλη σημασία. Εγώ προχθές είδα δύο συναδέλφους μαραγκούς που φτιάχναν μια πόρτα και ρώτησα μέσα σε θάλαμο COVID, είσαστε εμβολιασμένοι? Και μου απάντησαν ο ένας ναι και ο άλλος όχι. Μάλιστα. Το βρίσκω φοβερό να έρχεται σε επαφή και να μπαίνει σε θαλάμους που έχουμε εμείς COVID και να μην έχει εμβολιαστεί. Δηλαδή, είναι μια ορολογιακή βόμβα, όπως και να το κάνουμε. Για τον ίδιο. Για τον ίδιο. Γιατί ο να ρωτήσουμε και κάτι ακριβώς. Τώρα, επειδή άνοιξε αυτή η συζήτηση και είχαμε και αρκετά έτσι μηνύματα ακροατών που λένε όχι, είναι λάθος ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των υγειονομικών, να αντίκειται στο Σύνταγμα κλπ. Για ενημέρωση. Όχι, άλλο θέλω να ρωτήσω. Πέραν του κορονοϊού, υπάρχουν άλλα εμβόλια που οι υγειονομικοί υποχρεούνται να κάνουν? Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, το εμβόλιο της υπατήτητας Β. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που είναι υποχρεωτικό. Νομίζω ότι όλα είναι μέσα στα πλαίσια της ενημέρωσης και της... άλλες χώρες έχουν κάποια υποχρεωτικά εμβόλια. Ναι. Η κάθε χώρα είναι διαφορετική. Στην Αμερική, από ό,τι ξέρω, δεν μπορεί ο γιατρός να λειτουργήσει σε νοσοκομείο αν δεν έχει κάνει εμβόλιο υπατήτητας Β. Ναι, γιατί έχουν πάρα πολύ ισχυρές ασφαλιστικές καλύψεις και βέβαια η ασφαλιστική εταιρεία σου λέει υπάρχει μια πιθανότητα να τρυπηθείς. Ναι. Άρα, αν τρυπηθείς, πώς γίνεται να μην είσαι καλυμμένος? Ακριβώς. Και είναι λογικό αυτό. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το κουβεντιάσουμε. Κυρίως νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να ανοίξουμε ένα πραγματικό διάλογο και να πείσουμε τους συναδέλφους μας. Ναι. Δεν νομίζω ότι δεν λειτουργεί ο εξαναγκασμός. Κατά τη δική μου άποψη, δεν λειτουργεί. Αλλά η ενημέρωση ναι, λειτουργεί. Ναι, ναι. Μάλιστα. Εάν όμως η ενημέρωση κολλάει, ο Πρωθυπουργός είπε ότι το φθινόπωρο θα ανοίξει αυτή η συζήτηση και θα κλείσει κιόλας, που σημαίνει ότι αν δεν καταλήξει κάπου. Πάντως, για να εθελοντική, ας πούμε. Ναι, για να το ξαναπούμε. Θα υπάρξει υποχρεωτικότητα. Ποια είναι η δική σας άποψη? Σας λέω και πάλι. Νομίζω δεν ότι πρέπει καταρχήν να εξαντλήσουμε την πειθό. Έχει δίκιο η κυρία Γκάγκα. Να πούμε πάντως ότι στο ιατρικό προσωπικό εμβολιασμός είναι στο 82%, τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία. Είναι πάνω από 90, δηλαδή εδώ στο δικό μου νοσοκομείο βασικά έχουμε εμβολιαστεί όλοι. Δηλαδή, πώς να σας πω, νομίζω ότι είναι και η εμπειρία που βλέπεις. Ακριβώς. Και βέβαια, αν δεις και χάρονται συνάδελφοί σου, είναι φοβερό. Να δώσουμε και αυτή την εικόνα. Δηλαδή, λιγότερος είναι στο υγειονομικό προσωπικό, ας πούμε, νοσοκόμους κλπ. Αλλά στο ιατρικό προσωπικό είναι πάνω από 82%. Στην κλινική δεν έχουμε ούτε νοσηλευτικό. Ούτε. Δεν έχει είναι όλοι. Και είναι όλοι εμβολιασμένοι. Ναι, γιατί είστε στο Σωτηρία, που είναι ένα νοσοκομείο νοσημάτων θώρακα. Ξέρουν όλοι τι σημαίνει να νοσήσει κανείς με πνευμονία και αυτά και καταλαβαίνουν τις συνέπειες που έχει ο COVID. Γι' αυτό και έχετε αυτή την. Και νομίζω ότι το πρώτο καιρό υπήρχε και μια μεγαλύτερη, αν θέλετε, μεγαλύτερο δισταγμό για την ασφάλεια, γιατί ήταν καινούργια εμβόλια. Τώρα δεν νομίζω ότι τον έχει αυτό τον δισταγμό. Υπάρχει ένα αντιεμβολιαστικό κίνημα πάρα πολύ ισχυρό, με χρήματα και όλα από πίσω του. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, αλλά πάντως υπάρχει. Ναι. Στην Ελλάδα δεν είναι τόσο ισχυρό, νομίζω. Όχι, παντού είναι. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι σε κάποιες άλλες χώρες. Αν θέλετε, στην Αφρική που βλέπουν τι γίνεται και που έχουν καταλάβει τι κάνουν τα εμβόλια, εμβολιάζονται οι πάντες. Δεν το συζητάνε καθόλου. Βέβαια. Εμείς είμαστε λίγο πιο προφυλαγμένοι. Έχουμε
καλύτερα νοσοκομεία, έχουμε καλύτερη περίθαλψη και δεν έχουμε καταλάβει πόσο σημαντικό είναι ο εμβολιασμό ίσω όλοι. Μάλιστα. Γιατί κυρία ζούμε σε διαφορετικέ συνθήκε. Και η τελευταία μα ερώτηση. Σήμερα το απόγευμα ανακοινώνεται σχεδόν η πλήρη άρση του lockdown, αφού τα περισσότερα μέτρα θα πάρθουν πίσω. Τελειώσαμε με την πανδημία, γιατί όλη αυτή η εικόνα δημιουργεί και μία αίσθηση ότι επιστρέφουμε σε μία ψιλοκανονικότητα, πάμε ταξίδια, ψωνίζουμε ελεύθερα, πάμε στις παραλίες. Κοιτάξτε, νομίζω είναι σαφές ότι δεν έχουμε τελειώσει με την πανδημία. Δηλαδή βγαίνουμε, δεν χρειάζεται να στέλνουμε μήνυμα πιθανότατα, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ένα όριο για το πόσοι θα είναι μέσα σε ένα χώρο μαγαζιού. Υπάρχει ακόμη μια διαφορετικότητα στο πώς πάμε στα εστιατόρια, πού πάμε στο εστιατόριο, σε κλειστό, σε ανοιχτό χώρο. Άρα είναι σαφές ότι ο ιός υπάρχει γύρω μας, διότι είναι εύκολο να κολλήσουμε αν δεν τηρούμε τα μέτρα. Άρα είναι πολύ σημαντικό το ότι έρχεται η ελευθερία. Νομίζω ότι το θέλουμε όλοι και το περιμένουμε και το χρειαζόμαστε όλοι. Αλλά νομίζω ότι επίσης πρέπει να το σεβαστούμε. Να κάνουμε και μια προβολή στο φθινόπωρο. Θεωρείτε ότι το φθινόπωρο θα λειτουργήσει αυτό που λέμε η νέα κανονικότητα, ή φοβάστε ενδεχομένως ένα τέταρτο κύμα? Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε εμβολιαστεί ως το φθινόπωρο και θα είμαστε πολύ καλύτερα και δεν θα έχουμε άλλο κύμα. Δεν θα έχουμε. Κύμα, μάλιστα. Προνόμια να έχουν οι εμβολιασμένοι. Γιατί έχει ανοίξει και αυτή η συζήτηση. Προνόμια. Να προηγούνται, ας πούμε. Εγώ δεν βλέπω να έχουν προνόμια εμβολιασμένοι. Κοιτάξτε, ξεκινήσα πριν από αρκετό καιρό να λέμε για το πράσινο διαβατήριο για να επιτρέψουμε το ταξίδι. Δεν ήταν προνόμιο ακριβώς. Ήταν ότι εγώ που έχω εμβολιαστεί είμαι σαφώς λιγότερο ευπαθής σε μια μόλυνση. Νομίζω λοιπόν ότι από τη στιγμή που εμβολιαζόμαστε και από τη στιγμή που το CDC λέει ότι οι εμβολιασμένοι μπορούν να έρθουν μεταξύ τους σε παρέες χωρίς να κρατάνε μάσκες, και νομίζω ότι είναι ένα φυσικό αποτέλεσμα του ότι είσαι εμβολιασμένος και έχεις ανοσία, το ότι μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα. Δηλαδή μπορείς να έχεις κάποιο μικρό γκρουπ στο γυμναστήριο που να είναι εμβολιασμένοι. Νομίζω ότι δεν είναι προνόμιο. Είναι αυτό που απορρέει από το γεγονός ότι έχεις εμβολιαστεί. Γιατί είσαι πιο ασφαλής. Μάλιστα. Και είναι πιο ασφαλής η άλλη γύρω σου. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό. Δεν νομίζω, νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνουμε όλοι σε εμβολιασμό. Όλοι μπορούν να έχουν αυτό το προνόμιο. Άρα δεν είναι κάτι που είναι το δίνεις σαν προνόμιο. Είναι μια φυσική. Είναι κάτι που μπορεί να το αποκτήσει οποιοδήποτε, λέτε, αρκεί να εμβολιαστεί. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε, πολύ. Κυρία Γκάγκα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.